σε καραντίνα, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν όπου τουλάχιστον τα χωράφια τους βρίσκονται εκτός της αποκλεισμένης περιοχής. Πρόβλημα και με όσους αγρότες ζουν εκτός καραντίνας, αλλά έχουν χωράφια μέσα στις αποκλεισμένες περιοχές. Η άνοδος της θερμοκρασίας είναι το κάλεσμα για τους αγρότες. Κανονικά αυτές τις μέρες θα έπρεπε να βρίσκονται στα χωράφια τους. Στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας Καστοριάς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. 6 χωριά βρίσκονται σε καραντίνα και οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να εργαστούν στα χωράφια τους, αλλά πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι. Το πρόβλημά μας είναι το πώς θα καλλιεργήσουμε. Εγώ καλλιεργώ σιτηρά, καλαμπό και αρκετά στρέμματα και φασόλια. Και προσπαθούμε τώρα, από ό,τι ξέρουμε, ο Δήμος και η Περιφέρεια προσπαθούν να βγάλουν κάποιες ειδικές άδειες ώστε να μας επιτρέψουν να πάμε να καλλιεργήσουμε. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ακόμα περισσότερα προβλήματα έχουν οι κάτοικοι των γειτονικών κοινοτήτων που έχουν χωράφια στις αποκλεισμένες περιοχές. Βρισκόμαστε στη διασταύρωση Πενταβρίσου, Καλοχωρίου και Νεστορίου. Από εδώ ξεκινά η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, η οποία είναι σε καραντίνα. Μερικά από τα χωράφια που βλέπετε πίσω μου ανήκουν σε ανθρώπους που ζουν εκτός καραντίνας. Όμως δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν για να προχωρήσουν στις ανοιξιάτικες εργασίες τους. Όντως, η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας έχει περίπου 25.000 στρέμματα που χρήζουν καλλιεργητική φροντίδα. Ο κυριότερος όγκος αφορά σιτηρά. Υπάρχει όμως και, και μεγάλες εκτάσεις που αφορούν την σπορά των φασολιών, των ρεβιτιών, των καλαμποκιών, αμπέλια, ντομάτες. Όλα αυτά χρειάζονται φροντίδα. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχει προβεί σε ενέργειες για τη ρύθμιση του θέματος. Με τους δόρυ περνάμε να πάρουμε ζωοτροφές. Τι έκανε τα ζώα μας, θα ψηφίσουν από την Κίνα. Να πούμε έξω τι μπορούμε να πάρουμε. Τι να κάνουμε, είμαστε κτηνοτρόφοι καμένοι, τελείως καρικανοί. Εν αναμονή των ρυθμίσεων, αρκετοί είναι εκείνοι που φτάνουν στα μπλόκα προσπαθώντας να διεκπεραιώσουν τις δουλειές τους. Δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα περάσουν στην άλλη πλευρά.